Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή Κυριακή σε όλους. Σε ρυθμούς διαπραγματεύσεων είμαστε. Κάποια ζητήματα έκλεισαν. Αρκετά όμως ως και τα πιο σημαντικά παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Με ασφαλιστικό και φορολογία των αγροτών θα κάνει ποδαρικό του νέου έτους η κυβέρνηση, ως φαίνεται. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί. Ελάτε όμως να αρχίσουμε με τη γελιογραφία της εβδομάδας. Στο κάδρο το προσφυγικό για μία ακόμη εβδομάδα. Λεωφορείο με μετανάστες ξεκίνησε από την Ιδωμένη με προορισμό την Αθήνα. Οι άνθρωποι φωνάζουν Victory και η ερώτηση. Νίκησαν. Όχι, απαντά ο οδηγός. Πάνε πλατεία. Βικτωρία συγκεκριμένα. Ανδρέας Πετρουλάκης, κυρίες και κύριοι, από την Καθημερινή. Στη δήλωση τώρα της εβδομάδας είναι η κόντρα Τσίπρα-Μπακογιάννη στη Βουλή. Ένα στιγμιότυπο που η αλήθεια είναι πως ξεχώρισε. Στο επίκεντρο η ίηση του Πρωθυπουργού και τα πολιτικά τζάκια. Από το έδρανο στο οποίο κάθεστε έχουν μιλήσει σπουδαίοι ηγέτες. Ουδής όμως, κύριε Πρόεδρε, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι εγώ, δεν έχει επιδείξει τέτοια ίηση. Σας τα ανταποδίδω τα περιήσεις, κυρία Μπακογιάννη. Άλλωστε θα ήταν δικαιολογημένο σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ανήκει σε πολιτικό τζάκι να έχει και μια μικρή ίηση που καταφέρει να γίνει πρωθυπουργός στα 40. Εσείς που ανήκετε σε μεγάλο πολιτικό τζάκι πρέπει να παραδεχτείτε ότι τα πράγματα στη χώρα άλλαξαν. Ελάτε να ξεκινήσουμε γρήγορα με τα πρόσωπα της εβδομάδας. Τα πρόσωπα που ξεχωρίσαμε τις προηγούμενες ημέρες και θα ξεκινήσουμε αμέσως με το πρώτο πρόσωπο, κυρίες και κύριοι, που είναι αναμφισβήτητα ο μετανάστης. Καθώς η Οδύσσια συνεχίζεται από την Ιδωμένη που βρισκόταν τόσο καιρό, ελπίζοντας να του επιτραπεί η είσοδος στα Σκόπια, την εβδομάδα που μας πέρασε επέστρεψε στην Αθήνα μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Πάμε στο επόμενο πρόσωπο. Είναι, όπως βλέπετε, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ένας εκ των πρωταγωνιστών της ξαφνικής κρίσης στο τρίγωνο κυβέρνηση Σόιμπλε Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τι διεμήνησε με λίγα λόγια στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ελληνική παροιμία. Δεν σας συμφέρει να αμφισβητείτε το ρόλο του Ταμείου. Πάμε στο επόμενο πρόσωπο. Είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης και τα μπρος πίσω τους ό,τι αφορά τις αποδείξεις. Η αλήθεια είναι πως χάσαμε την μπάλα όλη αυτή την εβδομάδα και σαν να μην φτάνει αυτό, τα ακούσαμε κιόλας. Είναι ψέματα αυτά που λένε ότι αυξάνουμε τους φόρους για τα φετινά εισοδήματα, βάζουμε αναδρομικούς φόρους, έρχονται νέοι φόροι και μια σειρά από αναδημοσιεύσεις τέτοιες που καταλαβαίνω πολιτικά γιατί γίνονται. Πάμε στο επόμενο πρόσωπο. Είναι ο Παύλος Πολάκης. Μία ερώτηση θα κάνω μόνο. Τι σχέση έχει ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας με τον HIV? Η απάντηση αμέσως τώρα. Το τέταρτο έργο είναι προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV, τη γρήπη, πάλι και πάλι ξανά την ορθολογική χρήση. Αυτό το πρόβλημά σας. Λοιπόν, προγραμματισμός δράσεων σχετικά με τον ιό HIV, λοιπόν, αν δεν έτσι ακούγεται πιο ευχάριστα στα αυτιά σας, τη γρήπη, την ορθολογική χρήση των αντιβιωτικών και τα γενώσιμα φάρμακα. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε την Παγκόσμια Μέρα του HIV. Πάμε και στο τελευταίο πρόσωπο που είναι, κυρίες και κύριοι, ο θείος για μία ακόμη φορά. Αστρονομικό ποσό, 15,5 εκατομμύρια ευρώ κληρώνονται απόψε. Κοσμοσυρωή στα πρακτορία του ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Καλή επιτυχία σε όλους, μόνο αυτό θα ευχηθούμε. Τώρα, όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ άλλων, ο Τσίπρας, οι Στάμνες και τα γαλλικά του Μητρόπουλου, στο βίντεο που ακολουθεί. We had to spend a lot of time on Greece. Τα κακά νέα του 2015 ήταν ότι σπαταλήσαμε πολύ χρόνο με την Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι η βιασύνη είναι ο καλύτερος σύμβουλος για όλα. Έρχονται οι εκπρόσωποι του Ταμείου στην Ελλάδα και απαιτούν για μεταρρυθμίσεις εξαιρετικά σκληρές, γνωρίζοντας ότι δεν τις αντέχει αυτό το πολιτικό σύστημα, αλλά και η κοινωνία. Εσείς είχαμε κρίκη σε μια τραπέζα. Τέτοιες δηλώσεις δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Η Στάμνα δεν πρέπει να πηγαίνει στο πηγάδι τόσο συχνά μέχρι να σπάσει. Αυτό δεν είναι για το καλό της Στάμνας. Ενδεχομένως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να συμμετάσχει και σε αυτό το πρόγραμμα, το ξέρουμε. Και είναι άλλο να λέμε την άποψή μας. Δεν είπα ποτέ ότι θα μπουν αναδρομικοί φόροι το 2015. Δεν είπα ποτέ ότι θα μπει φόρος εάν δεν μαζέψουμε τις αποδείξεις. Με το νομοσχέδιο που θα έρθει θα πάρουν την απάντηση και στα ψέματα που είπαν αυτές τις μέρες. Τον κύριο Λεβέντη θα συναντήσω, θα συζητήσω και τις απόψεις του και τις θέσεις του. Μου λένε προς Θεού μισε τη λήξη ο Τσίπρας. Αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλής
με την κυβερνητική πλειοψηφία των 153 βουλευτών. Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας για τη διάνοιξη της σιδηροδρομικής γραμμής στην Ιδωμένη, οι μετανάστες, όπως μπορείτε να δείτε πίσω μου, αναχωρούν για την Αθήνα με λεωφορεία. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, την οποία νομίζω ότι μέχρι τώρα την έχουμε κάνει με επιτυχία. Με ρωτήσατε για την επιστροφή των Ελληνίων και που βρισκόμαστε. Η τάση είναι αυτή τη στιγμή να μην προχωρήσουμε σε νομική διεκδίκηση. Όταν του είπα άντε, άντε να του είπα. Κόβει στον υπουργό τώρα που μιλάει. Λοιπόν, να τελειώνουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Πού το ξανακάνει. Να μιλήσουμε λίγο, να μιλήσουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, συγγνώμη. Χαίρομαι που ζητάτε συγγνώμη. Γιατί πολιτικές μπαρούφες δεν λέω. Τώρα έτσι δεν συζητάμε. Έτσι δεν συζητάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μαντρόσκυλα τα οποία έχει εξαπολύσει η διαπλοκή για να μπλοκάρει αυτό που γίνεται, έτσι, δεν μας σταματάει. Το κατάλαβες, δεν μας σταματάει. Ό,τι να είναι, δεν μας σταματάει. Δεν πειράζει, έτσι, να αντισταθείς και να τα διεκδικήσεις, έτσι. Λοιπόν, τι είσαι, ούτε Πεκινουά δεν είσαι, μονάδα. Δεν δέρνω κανέναν. Δεν δέρνω κανέναν. Λοιπόν, η συμφωνία έκλεισε, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αλλά τα δύσκολα έρχονται το Φεβρουάριο. Το δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη από τη Βουλή και θα ακολουθήσει η εκταμίευση της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, πιθανότατα στις 18 Δεκεμβρίου, όπως συμφωνήθηκε στο Eurogroup της προηγούμενης εβδομάδας. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες πάντως στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει να υψώσει ασπίδα προστασίας για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, κόντρα στις σκληρές αρχικά απαιτήσεις των δανειστών, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση δεν ήρθε για να διαχειριστεί την κρίση, αλλά για να λύσει προβλήματα χρόνια με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Μέχρι την Τρίτη στοχεύει η κυβέρνηση να ψηφίσει τα προαπαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εκταμιευθεί έως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας τμήμα της επόμενης δόσης ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι δύο πλευρές έχουν βρει πεδίο συνεννόησης σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΙΕ, με το δημόσιο να διατηρεί ποσοστό ύψους 51%. Αλλά και για το νέο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου θα συμμετάσχουν 3 εκπρόσωποι του Δημοσίου και 2 των δανειστών. Και πλέον έρχεται κοντά η πρώτη αξιολόγηση. Και ήδη πετυχαίνουμε σημαντικές νίκες στην σκληρή διαπραγμάτευση με τους εταίρους και με τους πιστωτές. Η αρχή της πώλησης κόκκινων δανείων σε funds θα γίνει με την ένταξη των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων που αντιπροσωπεύουν το 40% της συνολικής αξίας των κόκκινων δανείων και ανέρχονται περίπου στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Το λεγόμενο κυπριακό μοντέλο αναμένεται να αποτελέσει την βάση των συζητήσεων για τα κόκκινα δάνεια. Αναμένεται να δημιουργηθούν εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων που θα αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος και θα λειτουργούν με βάση την ελληνική ενόμη τάξη, ενώ θα ισχύσει και ο κώδικας δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Κυβέρνηση και πιστωτές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προστατεύεται η πρώτη κατοικία και για τα επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εχέγγυο σπίτια. Εξετάζεται επίσης ομαδοποίηση ανακλάδο των δανείων που θα απολυθούν. Τώρα χιλιάδες μετανάστες, κυρίες και κύριοι, μετακινήθηκαν μέσα στην εβδομάδα από την Ιδωμένη στα νότια προάστια της Αττικής. Φιλοξενούνται για λίγες μέρες στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Φαλήρου και Ελληνικού, όπου καθημερινά όμως σημειώνονται συμπλοκές και επεισόδια μεταξύ τους. Εν αναμονή του σχεδίου της κυβέρνησης για τις επόμενες ημέρες, οι δήμαρχοι αντιδρούν, ενώ την ίδια ώρα κάποιοι μετανάστες ξαναφεύγουν για τα σύνορα, ενώ άλλοι επιστρέφουν στο κέντρο της Αθήνας. Άντρες των ΜΑΤ εισβάλλουν μέσα στο στάδιο του ΤΑΙΚ Βοντό στο Φάληρο για να επιβάλλουν την τάξη σε διαμάχη που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους μετανάστες. Από τη συμπλοκή μεταναστών διαφορετικών εθνικοτήτων, 3 άτομα τραυματίζονται ελαφρά και μεταφέρονται με ασθενοφόρα. Η κατάσταση στα δύο στάδια, στο Φάληρο και στο Ελληνικό, που φιλοξενούνται μετανάστες, είναι τραγική. Χιλιάδες άνθρωποι κοιμούνται στις κερκίδες, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν μοιάζουν με μια υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Με επιστολή τους προς την κυβέρνηση, οι δήμαρχοι των Δήμων Ελληνικού, Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου ζητούν την απομάκρυνση των μεταναστών λόγω ακαταλληλότητας στο χώρο φιλοξενίας. Ο Πρωθυπουργός πάντως, από το βήμα της Βουλής, μίλησε για λαϊκισμό προς άγρα ψήφων.
Τώρα θα αρχίσουν και κάποιοι δήμαρχοι που νομίζουν ότι. Γιατί, αλλά κάνουν λάθος αν νομίζουν ότι μπορούν να λαϊκίζουν αυτό το θέμα. Δεν πουλάει πια. Θα αρχίσουν να λένε πηγαίνετε στον διπλανό Δήμο ή στον παραδιπλανό Δήμο. Έχει αλλάξει το κλίμα. Ωστόσο, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας διαφοροποίησε τη στάση του και έστω και καθυστερημένα ζήτησε συγγνώμη από τους δημάρχους για την όλη κατάσταση. Οφείλω δημόσια να ζητήσω συγγνώμη από τους δημάρχους του ελληνικού της Γλυφάδας της Αργυρούπολης. Αυτή τη φορά, λόγω του φόρτου εργασίας, δεν μπόρεσα να πάω να τους βρω πριν πάνε εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί. Οι περισσότεροι μετανάστες που επέστρεψαν από την Ιδωμένη επέλεξαν τους δρόμους και τις πλατείες της Αθήνας από τα γήπεδα καταβλισμούς, ψάχνοντας κάποιο τρόπο για να συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τη Βόρεια Ευρώπη. Μιλάμε για ένα εθνικό πρόβλημα. Δεν θα κάνουμε όλοι πάλι τη Στρουθοκάμιλο και το πρόβλημα να το φορτωθεί η Αθήνα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, ζητώντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού που, όπως τονίζουν οι Δήμοι, δεν μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους έλλειψη κυβερνητικού σχεδίου. Αναμφισβήτητε, κυρίες και κύριοι, θέμα της εβδομάδας, θέμα της τελευταίας περίοδου βασικά, είναι το προσφυγικό. Θα μεταφερθούμε αμέσως τώρα στα σύνορα Ελλάδας Σκοπίων, όπου είχαμε και την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυνση των μεταναστών και το άνοιγμα της σιδηροδρομικής γραμμής. Από την Ιδωμένη, όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες και παρακολούθησε τις επιχειρήσεις, σχολιάζει ο συνάδελφος Παύλος Σαρόγλου. Μετανάστες εγκλωβισμένοι στα ελληνοσκοπιανά σύνορα με την ελπίδα να περάσουν και να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ευρώπη. Φωτιές, αποπνικτική ατμόσφαιρα, αναζήτηση τροφής και στέγης από το κρύο, κάτοικοι οι οποίοι αντιδρούν βλέποντας τις περιουσίες τους να λαιλατώνται, συγκρούσεις με την αστυνομία και ένας νεκρός από ηλεκτροπληξία. Αυτές ήταν οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα του Sky όλο το προηγούμενο διάστημα. Το αδιέξοδο έληξε 21 μέρες μετά, με την μεγάλη κλίμακας επέμβαση από την αστυνομία που ξεκίνησε στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έληξε μετά από 10 ώρες, όποτε και επετράπη είσοδος στα τηλεοπτικά συνεργεία. Αυτό που αντικρίζουμε σήμερα, ερημιά, αντίσκηνα και προσωπικά αντικείμενα που άφησαν πίσω τους οι 2.300 μετανάστες που μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην Αθήνα. Την ίδια ώρα καταφτάνουν πούλμαν με πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές και προωθούνται στα Σκόπια. Η σιδηροδρομική γραμμή απελευθερώθηκε 21 μέρες μετά και ξεκίνησαν τα δρομολόγια των εμπορικών άμαξοστοιχειών με τη ζημιά για τους μεταφορείς να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα και για την έλευση της δύναμης της Frontex. Ήδη κλιμάκι όπως τις προηγούμενες ημέρες έρχεται εδώ στην Ιδωμένη και κάνει αυτοψία, στρώνοντας το χαλί για να έρθουν 470 άνδρες της δύναμης. Την ίδια ώρα η πλευρά των Σκοπίων σηκώνει φράχτη στα σύνορα με τη Φλόρινα. Καλεσμένος μας σήμερα για μια διαφορετική συνέντευξη θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Επίσης θα δούμε μαζί τι συζητήθηκε περισσότερο στα social media. Όλα αυτά σε πολύ λίγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στη συνέντευξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε τη Δευτέρα που μας πέρασε εφόλης στη Σύλλη, συνέντευξη στην ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, απέρριψε τα περί συγκυβέρνησης και έβαλε τέλος στα σενάρια οικουμενικής. Δήλωσε μάλιστα πως αισθάνεται ασφαλής με την κυβερνητική πλειοψηφία των 153 βουλευτών και δεσμεύτηκε και για την μη περικοπή των συντάξεων. Αισθάνομαι πάρα πολύ ασφαλής με την κυβερνητική πλειοψηφία των 153 βουλευτών. Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση τετραετίας. Είναι εξαιρετικά ύποπτες αυτές οι διαφοροποιήσεις, διότι δεν μπορεί να κρύβεσαι στις λίστες για να εκλεγείς όταν γνωρίζεις ποια είναι η συμφωνία και μετά να διαφοροποιείς εκ των υστέρων. Και τον κύριο Λεβέ θα τον συναντήσω, θα συζητήσω και τις απόψεις του και τις θέσεις του. Εγώ του είπα ότι πολλά από αυτά που λέει επί της αρχής δεν θα υπήρχε κανένας ο οποίος θα έλεγε διαφωνώ. Όμως ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ορισμένα πράγματα να εφαρμοστούν. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν ζητώ εγώ αυτή τη στιγμή τη στήριξη κανενός για να περάσω το δύσκολο κάβο. Η
έχει μια αληθινή, ειλικρινή έγνοια για την Ελλάδα. Με τη σοσιαλδημοκρατία την Ευρωπαϊκή, εσείς φλερτάρετε. Η ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε διαφορετική πολιτική οικογένεια. Θα μπορούσατε να είστε η αριστερή πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Αλλά είναι όμορος χώρος. Μια 12η μείωση συντάξης δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Μα πάντως, κανένα πρόβλημα. Το δεν πρέπει από το δεσμεύουμε έχει απόσταση. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι, δεσμεύτηκα καθαρά, κύριε Σκουρή. Okay. Δηλαδή, πώς να, τι θέλετε να κάνω, δηλαδή, να βγάλω το σακάκι μου και να το δώσω. Ποια είναι η διαπλοκή με ονόματα? Είμαι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είμαι χρυσός οδηγός να λέω, να μου λέτε να σας λέω ονόματα. Θέλετε να με βρίζετε? Θέλετε να με χτυπάτε? Θέλετε να είστε απέναντί μου? Θα το κάνετε. Κανένα πρόβλημα. Θα πληρώσετε όμως. Μαζί μας σήμερα στο 7 ημέρες Ελλάδα, όπου σας προαναγγείλαμε και την στήλη μας διαβάζω, σχολιάζω, Ευάγγελος Βενιζέλος. Σχολιάζει τα περί συνένεσης, μοιράζεται μαζί μας το βιβλίο που διαβάζει αυτή την περίοδο και μιλά για εμφύλια πάθη. Το τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον Στάθη Καλύβα και τον Νίκο Μαραντζίδη, τα εμφύλια πάθη, νομίζω ότι είναι ένα υποχρεωτικό ανάγνωσμα για την εθνική και κοινωνική μας αυτογνωσία. Γιατί απαντάμε συστηματικό και έολυπο τρόπο σε όλα τα μεγάλα ανοιχτά ερωτήματα για τον εμφύλιο πόλεμο. Η μεταπολεμική κατάσταση στη χώρα μας είναι ένα κλειδί για την εξήγηση και της κρίσης που βιώνουμε τώρα, που είναι μια κρίση αυτοσυνειδησίας της κοινωνίας και νοοτροπίας της κοινωνίας. Και νομίζω ότι στη διαμόρφωση αυτού του νεοελληνικού μοντέλου έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο παραδοσιακός επίσημος λόγος της αριστεράς. Γιατί κατά έναν παράδοξο τρόπο την ιστορία του εμφυλίου πολέμου και του μετεμφυλιακού κράτους την έγραψαν οι ηττημένοι. Ο Καλύβας με τον Μαραντζίδη βάζουν σε τάξη τις σκέψεις μας. Η κυκλοφορία του βιβλίου αυτού μου θυμίζει ένα από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά κείμενα που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια, την νίκη του Χρήστου Χωμενίδη. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ όριμο, εμβληματικό λογοτεχνικό έργο, γεμάτο τρυφερότητα και ειλικρίνεια. Έχετε χρόνο για διάβασμα μέσα στη μέρα σας? Δεν έχω χρόνο μέσα στην ημέρα μου, έχω χρόνο μέσα στη νύχτα μου. Και όποιος λέει ότι δεν έχει χρόνο γιατί έχει πολλές απασχολήσεις, λέει ψέματα, γιατί όταν νιώθεις την ανάγκη να διαβάσεις, βρίσκεις πάντα τον χρόνο. Περιορίζεις τις ώρες του ύπνου, σε τελευταία ανάλυση. Η συνεχής ενασχόληση με την ανάγνωση δεν σταματάει ποτέ, όπως δεν σταματάει ποτέ η σκέψη. Σκεπτόμαστε, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, συνεχώς. Στα της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός εμένει σε ένα κάλεσμα συνεννόησης, συνένεσης. Κοιτάξτε, η τελευταία εκδοχή είναι ότι δεν του χρειάζεται κάποια ευρύτερη πολιτική στήριξη, απλώς θέλει έναν διάλογο. Και μου κάνει εντύπωση να μιλάνε για κουλτούρα διαλόγου αυτοί οι οποίοι καλλιέργησαν τα προηγούμενα χρόνια μια κουλτούρα σύγκρουσης. Η συνένεση πρέπει πάντα να υπάρχει όταν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός και όταν υπάρχει συνείδηση της ανάγκης για εθνική στρατηγική στα μεγάλα θέματα. Η αναπλήρωση της πλειοψηφίας είναι κάτι που πολύ συχνά υπακούει σε μικροκομματικές προτεραιότητες. Άρα, καλό είναι το παιχνίδι των εντυπώσεων και της επικοινωνίας. Η διαφορά όμως ανάμεσα σε αναζήτηση συμπληρωμάτων πλειοψηφίας και σε αναζήτηση συνένεσης είναι πολύ μεγάλη. Ήρθε η ώρα των social media, όσα συζητήθηκαν περισσότερο την εβδομάδα που μας πέρασε. Τι ερέθησε περισσότερο τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το ρεπορτάζ της Βενετίας Κομνίδου. Θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μετακόμιση της Ιδωμένης στην Αθήνα. Οι μετανάστες ήρθαν στο Φάληρο, οι πρόσφυγες παραμένουν στα σύνορα. Δεύτερο θέμα, η συνέντευξη του Τσίπρα στην ΕΡΤ. Η τηλεθέαση δεν έγραψε μεγάλα νούμερα, αλλά στα social media συζητήθηκε πολύ και έντονα. What I've done, I've
Επόμενο θέμα, η κόντρα κυβέρνηση Σόιμπλε για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Το αποτέλεσμα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ήρθε για να μείνει. Τα social media πήραν φωτιά και για το σύμφωνο συμβίωσης. Οι αντιδράσεις και οι ακραίοι πολλοί, αλλά ευτυχώς όχι ισχυροί. Και το θέμα που απασχολεί όλες τις παρέες, ο θείος, το τζόκερ και τα 15,5 εκατομμύρια της αποψινής κλήρωσης. Καλή επιτυχία να έχουμε. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας κανονικά για την άλλη Κυριακή στις 11.30. Ακολουθεί 7 ημέρες κόσμος, 7 ημέρες επιστήμη με τον Νίκο Ανδρίτσο και στη συνέχεια Νίκος Υποφάντης, Ready Business. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή.